Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς την. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Κύριε Κωστή, με όλο το σεβασμό. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά το κύριε. Είναι... Δεν χρειάζεται το κύριε. Σκέτο. Κωστή. Δεν χρειάζεται κύριε. Κωστή. Σκέτο. Ωραία. Κωστή. Ναι. Όπως εσείς, έτσι και εγώ, έτσι και όλος ο κόσμος που βγαίνει και μιλάει αυτές τις μέρες, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουμε και μεγαλώνουμε παιδιά. Ναι. Εγώ θα επισφραγίσω αυτό που λέτε σχετικά με το ότι δεν αποτελεί ο κόσμος των ομάδων αυτό το πράγμα που ζήσαμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε αν δεν τελειώσει, ναι. Όλοι εμείς οι υγιώς σκεπτόμενοι. Ναι. Εγώ δεν ανήκω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία. Ανήκω σε μια άλλη οικογένεια. Δεν έχει σημασία. Έχω μεγαλώσει παιδιά τα οποία λίγο πριν το φωνικό βρισκόταν στο σημείο. Ο ένας είναι 17 χρονών και ο άλλος είναι 15. Μάλιστα. Είναι η γειτονιά τους, είναι οι φίλοι τους, είναι η πορτοκαλάδα που θα πιούν, ο καφές. Είναι η πλάκα. Αντιστοίχως σε άλλες γειτονιές κυκλοφορούν άλλα παιδιά. Μάλιστα. Σε σχέση με την κάθαρση των συνδέσμων, με κάλυψαν οι προηγούμενοι κύριοι. Ο κάθε σύνδεσμος πρέπει να κάνει τη δική του κάθαρση, η κάθε ομάδα σε σχέση με τους συνδέσμους το ίδιο. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα και συγκεκριμένο πράγμα, Κωστή. Ναι. Η ατιμωρησία μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει. Οι σύνδεσμοι θα κάνουν την κάθαρσή τους εφόσον το θέλουν. Συμφωνώ απόλυτα. Βαθιά στην ψυχή απόλυτα. Τους, από όποια ομάδα και αν προέρχονται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ότι είμαι Άρης. Σημασία. Είμαι γυναίκα. Σημασία. Είμαι μητέρα. Θα μπορούσε να είναι το παιδί σου στη θέση του παιδιού. Ακριβώς. Έτσι όπως μου το περιγράφεις. Είμαι οπαδός της ομάδας μου. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού από τα 10 μου χρόνια μέχρι σήμερα που είμαι 48. Θα πρέπει όλοι εμείς οι υγιώς σκεπτόμενοι με ένα στόμα και μία φωνή να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μπουν ισόβια στη φυλακή. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πριν από λίγο καιρό ο τελευταίος φυλακισμένος για την υπόθεση του Βούλγαρου οπαδού, ναι, αφέθηκε ελεύθερος από ό,τι διάβασα για οικονομικούς λόγους, ναι, 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 και λόγους υγείας. Δεν κατάλαβα το σχετικό. Τραγική δικαιοσύνη, κοπέλα μου, το όνομά σου. Θα πρέπει το όνομά σου, να εστιάσουμε στην απέτηση αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά είναι εγκληματίες και πραγματικά δεν έχουν σχέση με τις ομάδες. Αποδεδειγμένα. Συγχωρήστε μου τη φόρτιση, θα πω κάτι. Εγώ βρέθηκα στο σημείο από την πρώτη στιγμή, γιατί έτσι ένιωσα, και θα μοιραστώ μαζί σας κάτι που θα επιβεβαιώσει αυτό που λέμε όλοι, ότι δεν είναι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτός, όλος ο κόσμος του Άρη αυτός, όλος ο κόσμος... Όχι. Είδα γονείς με παιδάκια από το χέρι στο μνημείο, στο σημείο που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε ο Άλκης, με διακριτικά του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Να δακρύζουν. Φυσικά. Να κλαίνε. Φυσικά. Ανταλλάξαμε κουβέντες. Φυσικά. Ανταλλάξαμε. Φυσικά. Τα δάκρυά μας γίνανε ένα, με λίγα λόγια. Μα, αλίμονο, αν αυτό το... λοιπόν, αν αυτό είχε χρώμα. Να αφήσουμε τους, εννοείται οι σύνδεσμοι να κάνουν αυτό, αλλά εμείς συνολικά, σαν πολίτες, σαν άνθρωποι, σαν γονείς, σαν οπαδοί οποιασδήποτε ομάδας, να εστιάσουμε στο να μην ξαναβγούν. Δεν γίνεται, Κώστα, αυτός ο άνθρωπος να κυκλοφορεί ελεύθερος από το 19. Ακριβώς. Εδώ είναι το μερίδιο, το τεράστιο της δικαιοσύνης. Ότι μερίδιο της αναλογής είναι έγκλημα, είναι συνένοχης αυτό που έγινε. Ήτανε θέμα ωρών, ημερών, μηνών να συμβεί αυτό το πράγμα και συνέβη. Συνέβη. Και κοιτάμε τα παιδιά μας, εγώ από προχτές, Κωστή, κοιτάω τα αγόρια μου στο σπίτι και κλαίω. Δεν πήρα να συγκινήσω κανέναν. Θα μπορούσε να είναι το παιδί του καθενός μας. Φυσικά. Μια τεράστια λοιπόν παράκληση. Όλοι μα όλοι με ένα σώμα, μια φωνή, αν επιτέλους είμαστε ειλικρινείς και δεν είμαστε υποκριτές, και μιλάω, είδατε, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, να ενώσουμε τις φωνές μας και την απέτησή μας οι συγκεκριμένοι να μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Ακριβώς. Ούτε από παράθυρο. Ακριβώς. Και τα ισόβια να είναι ισόβια, όχι 12, 10, 9, να 11. Να είναι 100 φορές ισόβια. Ακριβώς. Όχι μία. Και ξέρεις γιατί? Όχι μόνο για την τιμωρία αυτού που έκανε το έγκλημα του Φωνιά. Για να είναι παραδειγματισμό των υπολείπων. Ακριβώς. Διότι ο άλλος που ξέρει... Γιατί αν αυτοί μείνουν ισόβια, ο επόμενος Φωνιάς θα το σκεφτεί και δύο και τρεις. Ακριβώς. Δεν ακριβώς, έγινε ποτέ ακριβώς. Σε αυτή τη χώρα σε κανένα επίπεδο. Είτε πολιτικό, είτε αθλητικό, είτε κοινωνικό, είτε μια ζωή εμφανίζεται. Δυστυχώς. Κάποιος ο οποίος τους βγάζει λάδι. Δυστυχώς. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Και να αναζητηθούν ευθύνες και από την αστυνομία, Κωστή. Φυσικά. Και από τους δικαστικούς, Κωστή. Από όλους, από όλους.
από όλους. Δεν έπρεπε αυτός και οι όμοιοι του. Με την απόφαση είτε της αστυνομίας, είτε κάποιου δικαστή, εισαγγελέα, ανακριτή, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι εσύ και εγώ και όλοι όσοι μιλάνε σήμερα είναι γονείς. Είμαστε γονείς και θα μπορούσε να είναι το δικό μας παιδί και ο Άλκης είναι το δικό μας παιδί. Εγώ έτσι νιώθω τουλάχιστον. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και εγώ. Μόνο αυτό. Να εστιάσουμε στο να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Ποτέ. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Χωρίς καμιά υποσημείωση. Χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Τίποτα. Όπως το λες. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου.